ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στον Νίκο Συρίγο για την εκπομπή του Μέγκα, Χαμογέλα και πάλι, κατά την οποία, πέρα από τον έρωτά του για τη δέσπινα να εξομολογήθηκε και το πρόβλημα που στέκεται εμπόδιο στη σχέση με το γιο του, ενώ ξέσπασε για σχόλια που έχει δεχθεί, αποκάλυψε, μάλιστα, για πρώτη φορά πως τον ενόχλησε και ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ο Σάβας Πούμπουρας για πλάκα στο παρελθόν, αναπαριστώντας το viral του. Ο τελευταίο, λοιπόν, λίγε ώρε μετά την προβολή των δηλώσεων του το Σάββατο 15 Ιουνίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία σε story, αποκαλύπτοντα πω περνούσε την ημέρα του με τη σύζυγο του, αρετή και την κόρη του, μαγειρεύοντα, ωστόσο δεχόταν συνεχώ τηλέφωνα από δημοσιογράφου που ήθελαν να μάθουν την αντίδραση του για την ενόχληση του ηθοποιού. Η αντίδραση του Σάββα Πουμπούρα μετά τι δηλώσει για την ενόχληση του Βασίλη Μπισμπίκη. Μπορεί να μην μίλησε στις κάμερες και στα τηλέφωνα τελικά, αλλά την απάντηση του την έδωσε δημόσια σε εκείνους με μία λέξη, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν έγινε κάτι σοβαρό και δεν υπάρχει λόγος να γίνει τόρος για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ δημοσιογραφικό τηλέφωνο σήμερα για κάποιο λόγο. Χαλαρώστε, έγραψε χαρακτηριστικά. Σάβας Πούμπουρας για Βασίλη Μπισμπίκη. Ο ίδιος, γενικότερα, μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Ελένη Μενεγάκη, έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει πάρει χρόνο για την οικογένεια του, κάνοντας άλλα πράγματα που τον ευχαριστούν. Ποτέ δεν του άρεσε να σχολιάζει και να απαντά δημόσια για κόντρε, καθώ δεν του αρέσει να προκαλεί, ιδιαίτερα όταν δεν είναι για κάτι ουσιώδε. Αντιθέτω, για άλλα ζητήματα έχει ξεσπάσει δημόσια, στην προσπάθεια του να